Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 9 Μαΐου και εσείς βρίσκεστε εδώ στην τηλεόραση του Άστρα, στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για να παρακολουθήσετε ζωντανά, αναλυτικά μαζί μας τις επόμενες δύο ώρες ολόκληρη την επικαιρότητα στην Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την κεντρική Ελλάδα γενικότερα. Πάμε να δούμε καταρχάς ένα γεγονός του περασμένου Σαββάτου, μια διπλή τραγωδία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στη Μονεμβασιά αλλά και το Πανελλήνιο. Ένα δυστύχημα που κόστησε τη ζωή δύο αντρών ηλικίας 77 ετών, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή χαμηλού κυβισμού και παρασύρθηκαν από αγροτικό. Τα νεότερα στοιχεία τώρα γύρω από αυτό το περιστατικό, γύρω από αυτή τη διπλή τραγωδία, αποδίδουν το δυστύχημα σε εγκληματική ενέργεια. Την ίδια ώρα σοκάρουν τα πρώτα λόγια του 52χρονου οδηγού του αγροτικού οχήματος που σκόρπισε το θάνατο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Δεν έγινε και τίποτα, δεν τους είδα, δεν κατάλαβα τι έγινε. Φέρεται, να είπε ο ίδιος μιλώντας στους αστυνομικούς. Ο οδηγός του αυτοκινήτου σε κατάσταση αμόκ παρέσυρε αρχικά τον έναν από τους δύο αναβάτες της μηχανής για σχεδόν 200 μέτρα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο ίδιο σημείο της σύγκρουσης και παρέσυρε και τον δεύτερο άντρα για περίπου 150 μέτρα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ο οδηγός αγροτικού οχήματος παρέσυρε για πολλά μέτρα και τελικά σκότωσε δύο ηλικιωμένους. Ο αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς Σταύρος Χριστάκης μίλησε για το τραγικό συμβάν στην ΕΡΤ. Ένα αυτοκίνητο μπήκε στο μονόδρομο αντίθετα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έπεσε πάνω στο μηχανάκι με τους δύο ανθρώπους. Τους έριξε κάτω, έβαλε τον ένα κάτω από το σασί, τον έσαιρνε για 200 με 250 μέτρα. Την αντίθετη πλευρά με κατέβηκε στο Μονεμβάσι, ανά και τα πάνω μας. Με ηλικιώδη ταχύτητα. Το μόνο που έλαβα να κάνω ήταν να πιάσω το παιδί από το χέρι και να τον τραβήξω πάνω μου. Διαφορά θα τον είχε λιώσει κι αυτόν. Και έφυγε, εξαφανίστηκε μετά αυτός. Ο 52χρονος δράστης σοκαριστικού τροχαίου επικοινώνησε με τον Αλέξη Κούγια και του ζήτησε να αναλάβει την υπεράσπιση του. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο γνωστός ποινικολόγος, μετά την επίσκεψή του στο αστυνομικό τμήμα της Σκάλας Λακωνίας, όπου κρατείται ο δράστης του, πρωτοφανούς εγκλήματος, η πρώτη του επαφή από κοντά δεν κύλησε ομαλά. Αφού ο 52χρονος επιχείρησε να κλειδώσει τον δικηγόρο μαζί του στο κρατητήριο. Όπως δήλωσε ο κ. Κούγιας, το βράδυ της Κυριακής έκανα και ένα τόπιμα, μπήκα στον προθάλαμο και πήγαινα με κλειδώσει μαζί του. Να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να του πάρουν απολογία, πρέπει να γίνει πραγματογνωμοσύνη για να τον εξετάσει πραγματογνώμονας, να αποφανθεί ότι μπορεί να παρακολουθήσει διαδικασία. Τότε αρχίζει η ποινική διαδικασία, η απολογία του. Ελάτε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε μαζί ποιες είναι οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε ένα προς ένα τα θέματα της σημερινής ημέρας, καλωσορίζοντας μαζί μας αρχικά τη Σοφία Κοντοθανάση. Σοφία μου, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, μακάρι να είναι ήρεμη. Καλησπέρα Βάσο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά τα λες, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με πολύ άσχημες ειδήσεις. Εξάλλου το είπες και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Σας ευχηθούμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μακριά από δυσάρεστες ειδήσεις. Έχουμε ανάγκη εξάλλου να ακούμε μόνο ευχάριστα.
Πραγματικά, πάμε όμως να ξεκινήσουμε, Σοφία, αμέσως με τις εκλογές που είχαμε χθες, εσωκομματικές εκλογές στο Κινάλ. Επέστρεψε στη μαρκίζα του κόμματος ένα όνομα από το παρελθόν, Πασόκ λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα οι ίδιες κάλπες της χθεσινής διαδικασίας εννοώ, ανέδειξαν και νέα στελέχη για τις δημοτικές οργανώσεις του κόμματος παντού και φυσικά σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Εγώ νομίζω ότι ο μεγάλος νικητής χθες ήταν η συμμετοχή του κόσμου. 180.000 πανελλαδικά, 4.500 στη Λάρισα. Ακόμη και τα στελέχη τα τοπικά του κόμματος δεν ανέμεναν τόσο πολύ κόσμο. Χιλιάδες δηλαδή να πάνε να ψηφίσουν για τις δημοτικές οργανώσεις του κινήματος. Ήταν ένα μήνυμα, όπως οι ίδιοι είπαν, και προς το ίδιο το κόμμα αλλά και στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ότι είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, επιστρέψαμε, όπως είπε, δυναμικά και μάλιστα και με νέα πρόσωπα. Από ό,τι έχουμε καταλάβει σε αυτές τις εκλογές, Βάσο, έκαναν ένα βήμα πίσω, θα λέγαμε, οι άνθρωποι που ηγούνταν μέχρι τώρα έτσι στο κόμμα. Ήταν πολλά νέα πρόσωπα και ηλικιακά νέους ανθρώπους. Και σίγουρα η συμμετοχή του κόσμου έκρινε και το αποτέλεσμα. Φάνηκε εξάλλου 4.500 άτομα. Όπως οι ίδιοι λένε, το 30-40% αυτών των στελεχών δεν ανήκαν στο κόμμα. Δεν ήταν γραμμένα, δηλαδή, και γραμμένα μέλη του κινήματος. Και αυτό είναι σημαντικό, όπως οι ίδιοι είπαν, και θα το αξιολογήσουν και τις επόμενες ημέρες. Είναι σίγουρα ένα μήνυμα έτσι προς όλους, ότι είμαστε εδώ, όπως είπαν οι ίδιοι, επιστρέψαμε, αν θες, καλύτερα έτσι στο ΠΑΣΟΚ, για να στείλουν και το δικό τους μήνυμα στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα χρόνο από τώρα. Πάμε, Σοφία, σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Εκλογική διαδικασία χθες όλη τη χώρα και στην περιφέρεια και νότα Λάρισας για την ανάδειξη νέων οργάνων τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων αντιπροσωπών ενώπιση του τρίτου συνεδρίου του κινήματος αλλαγής και την επιλογή του ονόματος παράταξης. Σήμερα είναι μια πανηγυρική μέρα για το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής. Είναι μια μέρα, μια συνέχεια της διαδικασίας που ξεκινήσαμε από το Δεκέμβριο με την εκλογή του Προέδρου και την αυτοοργάνωση που καλούμαστε σήμερα να συμμετέχουν όλα τα μέλη του κινήματος αλλαγής και επίσης άτομα τα οποία μπορούν να εγγραφούν σήμερα και να ψηφίσουν. Οι κάλπες ξεκινήσανε 4 τμήματα στη Λάρισα, 4 κάλπες, συν άλλες 6 στους Δήμους, στους Περιφερειακούς. Υπάρχει αρκετή συμμετοχή, αρκετή ροή. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ο κόσμος πραγματικά έρχεται και ζητάει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Το ενδιαφέρον και το ουσιαστικότερο για μένα είναι ότι στα όργανα συμμετέχουν πλέον νέα πρόσωπα. Η πλειοψηφία είναι νέα πρόσωπα, νέα παιδιά, τα οποία θα παραλάβουν ό,τι εμείς αφήνουμε και προσωπικά, επειδή δεν θα ξαναείμαι υποψήφιος, για να συνεχίσουν να κάνουν το ΠΑΣΟΚ καλύτερο, μεγαλύτερο, δυνατότερο. Να σημειωθεί πως χθες προσέλαβαν στην ΚΑΛ περισσότεροι από 4.500 Λαρισαίοι. Λοιπόν, Σοφία, παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ. Είπες και εσύ νωρίτερα, κλείνοντας, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του και στη διάρκεια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε εχθές, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα. Σε ένα χρόνο. Πάντως και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε προεκλογικούς τόνους κινήθηκε και όλα γύρω δείχνουν περίοδο πρώτων εκλογών. Τώρα, έχουμε εσωκομματικές διαδικασίες να συνεχίζονται και για το ΣΥΡΙΖΑ, εκλογές στις 15 Μαΐου για... Και κάλεσμα φυσικά έτσι από τους βουλευτές του κόμματος εδώ να προσέλθουν στις κάλπες. Είναι εκλογές οι οποίες στην ουσία για πρώτη φορά θα γίνουν για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εκλογή δηλαδή από τη βάση, μια καινούργια διαδικασία για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ σωστά το είπες. Αυτό ακριβώς είπαν σήμερα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Λάρισα. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Έστειλαν και οι ίδιοι τα δικά τους μηνύματα. Νομίζω το έθεσες πολύ σωστά, ότι κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Κακά τα ψέματα τώρα. Νομίζω το έχει φανεί και από τα συνέδρια και από τις εκλογικές διαδικασίες και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι ρυθμοί όλοι δείχνουν προεκλογική εκστρατεία όλων των κομμάτων. Όλοι ζητούν κάτι της παραπάνω. Αυτό ζητούν και οι ίδιοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία, λένε, εγγεγραμμένα στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας έλθουν όλοι, λέει, όσοι θεωρούν ότι οι πολιτικές του κόμματος και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να πάνε ένα βήμα πιο πέρα τη χώρα. Μάλιστα, η κυρία
Βαγενά έδωσε και το στίγμα των εκλογικών κέντρων για τις 15 Μαΐου, ενώ από την άλλη ο βουλευτής του κόμματος, ο κ. Βασίλης Κόκαλης, είπε ότι έρχονται αυτές οι εκλογές σε μια περίοδο για τον Έλληνα πολύ δύσκολη, με την ακρίβεια και κυρίως όσον αφορά τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Μην ξεχνάμε τα καύσιμα, μην ξεχνάμε την ενέργεια. Έρχεται λοιπόν αυτή η εκλογική διαδικασία σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τους πολίτες. Δίνουν αγώνα επιβίωση, όπως ο ίδιος είπε, και μάλλον ήρθε η ώρα της αλλαγής. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τις δηλώσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα σήμερα. Το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ 15 Μαΐου είναι αυξημένο, καθώς μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας πλήττεται από την ακρίβεια. Καλούμε λοιπόν τον ελληνικό λαό να δώσει μια απάντηση σε όλη αυτή τη λέλαπα, ερχόμενος να ψηφίσει στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή 15 Μαΐου για την εκλογή Προέδρου αλλά και Κεντρικής Επιτροπής, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι όροι μιας νέας δημοκρατικής διακυβέρνησης, όπως τόνισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας, Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκαλης και Άννα Βαγενά. Είναι αναγκαίο και απαραίτητο, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Με την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέβαλε αυτά τα χρόνια ένα προσωπικό σύστημα διακυβέρνησης, έφτασε η χώρα αυτή τη στιγμή, και βεβαίως με διάφορες διεθνείς συγκυρίες, δεν πρέπει να τις αγνοήσουμε, αλλά κυρίως τα λάθη τα χρεώνεται η κυβέρνηση, ο λαός, η κοινωνία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Το βλέπουμε αυτό στις συνεχείς περιοδίες που πραγματοποιεί ο πρόεδρός μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στις δικές μας επαφές με τον κόσμο. Η επικοινωνία είναι απελπισμένη. Έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι ζητώντας βοήθεια. Ο κ. Κόκαλης στην ομιλία του υπογράμμισε ότι οι εκλογές της Κυριακής λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας πλήττεται από την ακρίβεια σε καύσιμα, φυσικό αέριο και βασικά είδη διατροφής. Οι εκλογές της Κυριακής, της 15ης Μαΐου, έχουν ένα αυξημένο πολιτικό διακύβευμα. Γιατί? Διότι λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, αρκετά μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, πλήττεται από την ακρίβεια, πλήττεται από τους λογαριασμούς ρεύματος φυσικού αερίου, πλήττεται από το αυξημένο κόστος ζωής, καύσιμα, βασικά είδη διατροφής. Την ίδια ώρα που πλήττεται, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει πραγματικά να ανακουφίσει την πλειοψηφία, τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που πλήττεται από την ακρίβεια, η οποία ήρθε πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τέλος, τόνισαν πως καλούμε κάθε πολίτη, κάθε δημοκράτη να γίνει στις 15 Μαΐου μέλος του κόμματος, να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα και να συστρατευτεί στη μάχη να διαμορφωθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση για το καλό του τόπου. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ στις εσωκομματικές διαδικασίες. Έχουμε και στη συνέχεια και άλλα ρεπορτάζ να δούμε σχετικά. Πάμε, Σοφία, να αλλάξουμε θέμα. Μαζί μια αγκαλιά. Αυτός είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από το Φαρμακευτικό Σύλλογο. Ακριβώς. Μια αγκαλιά, μαζί μια αγκαλιά, και αναφέρονται, είναι περίπτερα που έχουν στηθεί βάσος στην κεντρική πλατεία της πόλης και νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να επισκεφθούμε, γιατί εκεί θα συναντήσουμε συλλόγους, είτε πρόκειται για το Σύλλογο Καρκινοπαθών, είτε πρόκειται για το Σύλλογο με Σύνδρομο Down, πάρα πολλές οργανώσεις, πάρα πολλούς ανθρώπους να μας ενημερώσουν, γιατί η πρόληψη, όπως πολύ σωστά είπε και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι το παν σήμερα. Και νομίζω ότι έχουμε πάρει και το μάθημά μας σχετικά με την πανδημία. Στην πανδημία πολλοί άρχισαν να ψάχνονται και ιατρικά, αν θέλεις, να δουν αν πάσχουν από κάτι, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, αν τους άφησε κάποιο πρόβλημα η πανδημία, και όλοι άρχισαν να ρωτούν τους ειδικούς. Έτσι λοιπόν, μέχρι και τις 15 του μήνα, σήμερα λοιπόν, ξεκινούν αυτές οι δράσεις, πάρα πολλές ενημερωτικές εκδηλώσεις από το Φαρμακευτικό Σύλλογο της Λάρισας, φυσικά με τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων που θα βρίσκονται εκεί να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν, αλλά κυρίως να μας ενημερώσουν. Γίνεται για πρώτη φορά στη Λάρισα, ωστόσο, βάζω να πούμε ότι στόχος είναι να γίνει πλέον θεσμός, εάν αγκαλιαστεί, που νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η αγκαλιά αφορά όλους μας, φυσικά, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα γίνει θεσμός. Από σήμερα μέχρι και 15 λοιπόν του μήνα θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια βόλτα και να ενημερωθούμε. Ας δούμε περισσότερες λεπτομέρειες.
Ξεκίνησαν σήμερα οι εκδηλώσεις μαζί με αγκαλιά στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, τις οποίες οργανώνουν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σκοπό την προώθηση του θελοντισμού και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας αλλά και πρόληψης. Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Λαρίσας και Τυρνάβου και με τη συνεργασία ασφαλώς του Δήμου Λαρισαίων και την έμπρακτη βοήθεια. Πρόκειται για εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να προάγουν την αξία του εθελοντισμού, την πρόληψη, την υγεία, την αξία της ευεξίας γενικότερα και όλα αυτά έχουν γίνει με τη συνεργασία πολλών φορέων και της περιοχής μας και γενικότερα από όλη την επικράτεια, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια σύμπραξη μαζί μας αυτή τη στιγμή. Στη συνέντευξη τύπου, ο Περιφερειακής Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε πως θέλουμε να δυναμώσουμε αυτή την προσπάθεια και θέλουμε να γίνει θεσμός κάθε χρόνο. Είναι μια πρωτοβουλία που αφήνει πίσω της μέλλον. Και είναι πρωτοβουλία με προστιθέμενη αξία για τον άνθρωπο, για τη ζωή του ανθρώπου. Είναι εδώ, είμαστε εδώ μαζεμένοι, είναι εδώ μαζεμένες όλες οι εθελοντικές ομάδες, είναι εδώ οι σύλλογοι, είναι όλοι οι οργανισμοί και οι σύλλογοι οι οποίοι προσφέρουν στον άνθρωπο, προσφέρουν ζωή. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό πρόκειται να το καθιερώσουμε, θα γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα κάνουμε μία επικυροποίηση και μία επαναεπενθύμηση της εθελοντικής προσφοράς. Ο εθελοντισμός είναι ανταγωνισμός προσφοράς ζωής. Τέλος, ο Διευθυντή του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Παρασκευή Κότση, ευχαρίστησε τους οργανωτές και δήλωσε ότι ο εθελοντισμός αποτελεί τη βάση για μια κοινωνία αλληλεγγύης. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου που με προσπάθεια οργάνωσε αυτή την υπέροχη εκδήλωση, όλοι μαζί μια αγκαλιά, προσπαθώντας να προωθήσει τον εθελοντισμό, ο οποίος εθελοντισμός αποτελεί τη βάση για μια κοινωνία αλληλεγγύης. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της αιμοδοσίας, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Οι άνθρωποι κάποια φορά στη ζωή τους θα χρειαστούν αίμα σε ένα ποσοστό 75% και πρέπει να βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα οι εθελοντές αιμοδότες είναι κάτω από το 1% του πληθυσμού, άρα χρειάζεται κάτι παραπάνω να κάνουμε γι' αυτό. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 15 Μαΐου, ημέρα της γιορτής του Πολιούχου Αγίου Αχιλλείου. Πάμε τώρα στον 11ο Ιπποκράτιο Αγώνα, Σοφία, τα λέγαμε και καθόλου. Σε περίμενα, δεν ήρθες όμως. Είπαμε να τρέξουμε στα 3 χιλιόμετρα, fun run. Μήπως δεν με είδες. Μπορεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο γι' αυτό. Σοφία, εδώ είχαμε ρεκόρ συμμετοχή. Είχε ρεκόρ συμμετοχή. Κάπου ανά, δεν με είδες. Δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε. Έχεις δίκιο. 800 άτομα ήταν αυτά που να σε δω. Έχεις δίκιο. Ίσως κάπου εκεί στην διαδρομή χάθηκαμε και οι δύο. Ωστόσο, συναντιόμαστε εδώ για να πούμε για αυτόν τον αγώνα, τον 11ο Ιπποκράτιο Αγώνα μετά από 2 χρόνια αποχής λόγω πανδημίας. Και το ρεκόρ νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό. Ο κόσμος είχε κουραστεί, ήθελε πραγματικά να τρέξει, να αθληθεί. Έτσι κι αλλιώς και ήταν αισιόδοξα ήδη τα μηνύματα, οι εκτιμήσεις που μιλούσαν για μεγάλη συμμετοχή. Ήταν μια μεγάλη διοργάνωση με λαχτάρα, την περίμεναν όχι μόνο οι αθλητές, αλλά και άλλοι. Και οι πολίτες και ο κόσμος. Ναι. Και βεβαίως και μικρά παιδιά και οικογένειες. Ναι, όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν. Πια έχει ολοκληρώθηκε αυτό το γεγονός, αθλητικό και πολιτιστικό ταυτόχρονα. Γιατί περνάς από μνημεία της πόλης, τον Ιπποκράτη, σίγουρα μια φοβερή διαδρομή. Την έχω τρέξει και πραγματικά είμαι μαγεμένη κάθε φορά που συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα, στην Κήτη του Ποινιού ποταμού. Και χάρηκα για τον Fun Run 3 χιλιόμετρα, οικογένειες, μικρά παιδιά. Δεν ήταν μόνο να τρέξει, να πας να χαρείς την πόλη σου, επομένως, να χαρείς ακόμη και το βάδισμα. Ήσουν και εσύ, Σοφία. Ναι, αυτό σου είπα ότι χαθήκαμε στα 800 άτομα κάπου εκεί. Στα τρία χιλιόμετρα. Λοιπόν, δεν είμαστε για παραπάνω ακόμα, αλλά έχω βάλει στόχο από Σεπτέμβριο. Και το πάω σταθερά. Το πάω σιγά-σιγά να ανέβω τα χιλιόμετρα. Κοντά και στον επόμενο στόχο. Ναι, σίγουρα. Του χρόνου θα είμαι έτοιμη για τα 10. Εγώ σε ακολουθώ κάπου πιο πίσω. Βάλε και εσύ στόχο του χρόνου. Του χρόνου να συμμετέχουμε σε μεγαλύτερο αγώνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έγιναν. Πάμε να δούμε αυτόν τον θετικό απολογισμό για την σπουδαία διοργάνωση στη Λάρισα την Κυριακή χθες. Φύγαμε! Καλό αγώνα σε όλους, καλό τερματισμό.
Με σύμμαχο τον καλοκαιρό, 800 αθλητές με ρεκόρ συμμετοχής από όλη την Ελλάδα έτρεξαν χθες Κυριακή στη Λάση στο πλαίσιο του λαϊκού αγώνα του 11ου Ιπποκράτειου δρόμου με διαδρομές 10 χιλιόμετρων και fun run 3 χιλιόμετρων, τον οποίο συνδρόγωνωσαν ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων του Νομού Λάρισας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων. Την εκκίνηση του αγώνα πραγματοποιήθηκε ξανά μετά από 2 χρόνια που είχε παγώσει λόγω πανδημίας, έκανε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. 11ος Ιπποκράτειος δρόμος, ένα δρόμο τον οποίο σχεδιάσαμε εδώ και πολλά χρόνια με το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων. Έναν πολύ δραστήριο σύλλογο με πολλούς αθλητές. Αυτή τη στιγμή στα 10 χιλιόμετρα ξεκίνησαν 550 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό, είναι ο μεγαλύτερος δρόμος ο οποίος γίνεται λαϊκός μέσα στην πόλη της Λάρισας. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο αθλητισμός δίνει χρόνια στη ζωή στα χρόνια, γι' αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας στέκεται αρρωγός, συνδιοργανωτής, υποστηρικτής και χρηματοδότησε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις που έχουν ως στόχο τον άνθρωπο. Επιτέλους, μετά από 2 χρόνια πάλι λόγω πανδημίας, μαζευτήκαμε σήμερα όλοι εδώ. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας να γίνονται τέτοιοι μεγάλοι αγώνες. Εύχομαι να πάρουμε πίσω τη ζωή μας όλοι οι Λαρισαίοι και να τελειώνει αυτή η ιστορία με την πανδημία. Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Είμαστε δίπλα στο Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων και θα φέρουμε και άλλους τέτοιους μεγάλους αγώνες εδώ στην πόλη μας. Για 11η χρονιά, 11η φορά μάλλον, ο Ιπποκράτειος δρόμος στη Λάρισα, ο αγώνας που 2 χρόνια λόγω πανδημίας μας έλειψε, με ρεκόρ συμμετοχών για μία ακόμη φορά. Αθλητές από όλη την Ελλάδα μας τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους. Όπως είδατε, η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Είναι ο αγώνας της πόλης μας, το αγαπημένο δεκάρι των δρομέων. Πρόκειται για ένα σπουδαίο αγώνα για την πόλη της Λάρισας, που ξεκίνησε 9 το πρωί με αφετηρία και τερματισμό το αρχαίο δέντρο της πόλης, ενώ οι αθλητές έτρεξαν στην Κήτου Ιππινίου ποταμού και πέρασαν μπροστά από μνημεία της πόλης. Λοιπόν, Σοφία, και να κλείσουμε με την παρουσίαση ενός βιβλίου του συγγραφέα Γιώργου Γιαννούση με τίτλο «Βιωματικός οδηγός ψυχοθεραπείας». Είναι και ο ίδιος βεβαίως το επάγγελμα ψυχοθεραπευτής, οπότε ο βιωματικός αυτός οδηγός ήταν ο τίτλος του νέου του βιβλίου, παρουσίαση στο Μήλο του Παπά, έτσι παρουσία φίλων αλλά και ανθρώπων που ήθελαν να ενημερωθούν γύρω από το νέο του βιβλίου. Ήμασταν και εμείς εκεί βεβαίως για την παρουσίαση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είμαστε καλά. Σοφία μου, πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Το νέο βιβλίο του Λαρισαίου ψυχοθεραπευτή Γιώργου Γιαννούση, «Βιωματικός οδηγός ψυχοθεραπείας, η εξελικτική συστηματική προσέγγιση», παρουσιάστηκε στον αμφιθέατρο του Μήλου του Παπά. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε με την πρόθεση να χρησιμοποιηθεί από τους αναγνώστες σαν ένα βασικό εργαλείο αυτογνωσίας. Γιατί οι άνθρωποι, παρατηρώ μέσα από τη δουλειά μου σήμερα, έχουν μία έλλειψη σε βασικά εργαλεία ζωής. Βασικά εργαλεία ζωής που δεν τα διδάσκονται ούτε στην οικογένεια ούτε στο σχολείο. Δεν μπορεί βέβαια ένα βιβλίο να καλύψει αυτή την ανάγκη εξ ολοκλήρου. Εύχομαι όμως σε όσους το διαβάσουν να δώσει κάποια βασικά ερεθίσματα για να αποτελέσει την ουσία την αρχή μιας διαδρομής. Ο βιωματικός οδηγός ψυχοθεραπείας απευθύνεται σε όλους όσοι βρίσκονται ή φιλοδόξουν να ξεκινήσουν ένα ψυχοθεραπευτικό ταξίδι προς την αυτογνωσία. Φιλοδοξεί ως εκ τούτου να αποτελέσει ένα βιωματικό, αναστοχαστικό οδηγό αναζήτησης του εαυτού και του κόσμου που τον περιβάλλει. Λοιπόν, μετά τη Λάρισα πάμε να συνεχίσουμε με θέματα από τη Μαγνησία. Είναι εδώ μαζί μας ο Βασίλης Μπαντίδης για να μας ενημερώσει. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, Βασίλη. Θα ξεκινήσουμε και εδώ με τις εκλογές που είχαμε χθες στο Κινάλ. Μια διαδικασία ισοκομματική με μεγάλη συμμετοχή. Άφησε ικανοποίηση και πάμε να δούμε τι ακριβώς είχαμε σε επίπεδο Μαγνησίας. Λοιπόν, να σημειώσουμε καταρχάς ότι είχαμε την πρωτιά του Χαφτούρα στο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής στη Μαγνησία, που πλέον αλλάζει και όνομα, Πασόκ Κινάλ, και ήταν και το θέμα μεταξύ των άλλων που κλήθηκαν οι υποστηρικτές του Κινήματος Αλλαγής στη Μαγνησία για αυτό να ψηφίσουν. Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση για την εκλογή συνέδρων του Πασόκ Κινάλ στη Μαγνησία. Σαρωτική λοιπόν είναι η επικράτηση του επικεφαλής του τοπικού ψηφοδελτίου Νίκου Χαφτούρα, ο οποίος έλαβε 188 ψήφους. Να σημειώσουμε ότι μας μίλησε και ο κύριος Τσιμπανάκος επίσης σήμερα, ενώ από χθες έχουμε το ρεπορτάζ αναλυτικά και με το τι έγινε στα εκλογικά κέντρα της Μαγνησίας. Όπως πολύ σωστά σημείωσες, Βάσο, η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Δεν το περίμεναν ούτε τα στελέχη του τοπικού κινήματος αλλαγής Πασόκ. Και φαίνεται, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις που θα πω τώρα, ο κοιμόμενος γίγαντας που ονομάζεται Πασόκ άρχισε να ξυπνά και στη Μαγνησία, μας έλεγαν πολύ. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Έτσι.
Τώρα, στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει έχουμε αναλυτικά τι γίνεται σε επίπεδο νομαρχιακής επιτροπής, σε επίπεδο συνέδρων και βεβαίως εν αναμονή του συνεδρίου του κόμματος που είναι για τις 20-22 Μαΐου στο κλειστό του Τάγκ Βοντό. Να σημειώσουμε ακόμη ότι οι πολίτες έσπευσαν σε ό,τι αφορά στο νομό Μαγνησίας στα 11 εκλογικά κέντρα που είχαν στηθεί για να εκλέξουν συνέδρους μέλη νομαρχιακής επιτροπής και να επιλέξουν, όπως είπα, και το όνομα του κόμματος. Περισσότεροι λοιπόν, πιο ειδικά από 2.450 νέοι αλλά και πιο παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προσήλθαν στις κάλπες και άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, με όλους να επισημαίνουν ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματος τα πράγματα φαίνεται να είναι εντελώς διαφορετικά και πηγαίνουν για ένα υψηλό ποσοστό στις εθνικές εκλογές, όπως μας είπαν. Πάμε λοιπόν να δούμε εικόνες και να δούμε δηλώσεις για αυτή την εκλογική διαδικασία. Συνολικά 53 συνέδρια από τη Μαγνησία θα συμμετάσχουν στο τρίτο συνέδριο του κινήματος αλλαγής, που θα πραγματοποιηθεί 20 με 22 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Στις χθεσινές εσωκομματικές εκλογές στη Μαγνησία αναδείχθηκαν τα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν τον ομό. 53 λοιπόν οι σύνεδροι, με πρωτιά για τον κύριο Νίκο Χαυτούρα, πολιτευτή του κινήματος αλλαγής, ο οποίος επισήμανε χαρακτηριστικά ότι με τον κύριο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματος το κίνημα αλλαγής ευελπιστεί σε υψηλά ποσοστά στις εκλογές και να δώσει ξανά αίσθημα εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Αυτή την πρωτιά είναι απλώς μία επιβεβαίωση της προσέγγισης που έχω στον συνάνθρωπο και της προσφοράς μου τόσα χρόνια. Και άλλοι όμως σύντροφοι προσπαθούν και αυτοί και όλοι μαζί, κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος. Όλοι μαζί θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι να έρθουμε πάλι εμείς και να πρωταγωνιστούμε και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Με τον Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό μας, αυτό θα είναι σύντομα, θα είναι μια πραγματικότητα. Η ανανέωση είναι ακύτταρο της δημοκρατίας και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει πετύχει να το καταφέρνει αυτό και ουσιαστικά να πετυχαίνει την ανανέωση του μέσω των προσώπων τα οποία μπαίνουν στο προσκήνιο. Όμως πιστεύω ότι μια μίξη ανανέωσης αλλά και ανθρώπων που γνωρίζουν καταστάσεις και μπορούν να βοηθήσουν, νομίζω ότι θα φέρει το ιδανικό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές. Χρειαζόμαστε χέρια, χρειαζόμαστε ανθρώπους να πορευτούμε μαζί και να πάμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στη Μαγνησία. Η συμμετοχή πάντως στις εσωκομματικές εκλογές και στη Μαγνησία ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, αφού ξεπέρασε ακόμη και τις μεγαλύτερες προσδοκίες των στελεχών. Οι υπεύθυνοι της διαδικασίας είχαν βάλει ούτως ή άλλως ψηλά τον πήχη. Ούτε οι ίδιοι δεν πίστευαν ότι το νούμερο θα μπορούσαν να το πιάσουν με τους 1.000 ψηφοφόρους. Κάτι το οποίο συνέβη μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής και στη συνέχεια χιλιάδες πολίτες έσπευσαν στα τρία εκλογικά κέντρα που είχαν στηθεί για να εκλέξουν συνέδρους, μέλη νομαρχιακής επιτροπής παράλληλα και να επιλέξουν όνομα κόμματος. Περισσότεροι από 2.450 νέοι και παλαιότεροι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προσήλθαν τελικά στις κάλπες και άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές ποσοστό για τον νομό Μαγνησίας. Ολοκληρώθηκε πάντως η καταμέτρηση των ψήφων από τα 11 εκλογικά κέντρα που στήθηκαν στη Μαγνησία. Τα τελικά αποτελέσματα σταυροδοσία για την Ομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ είναι τα εξής. Παπατόλιας Αποστόλης 495, Λουφόπουλος Δημήτρης 482, Πολίτης Νίκος 416, Ατζούρης Γαρίφαλος 376, Τσιόμου Φούλη 344, Βακουφτσής Σούλα 336, Σκοπελίτης Νίκος 316, Σκρίμπα Σάκης 279, Μέρκατας Γιώργος 273, Αναστασίου Λεωνίδας 260, Πρίγκου Ματίνα 253, Λιχναρόπουλος Κώστας 224, Βλάχος Κώστας 207, Αναγνωστοπούλου Αργυρό 190, Καλατζής Θανάσης 186, Φορτούνα Ελένη 184, Γαλλιόπουλος Καλλίστρατος 183, Χαλαστάρας Βασίλης 159, Μάτσος Αποστόλης 159, Μπέκα Αποστολή 151, Παγίδας Δημήτρης 128, Φρυδάς Ιωάννης 78, Τσίντζου Γεωργία 51, Γεωργαλάς Ιωάννης 22. Εκλέγονται 13 άτομα από τα οποία πρέπει λόγω ποσόστοσης να είναι υποχρεωτικά 4 γυναίκες. Μέλη και φίλοι του κόμματος στη Μαγνησία κλήθηκαν να επιλέξουν την ονομασία ανάμεσα στο ισχύον κίνημα αλλαγής ή το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Προσήλθαν λοιπόν για να ψηφίσουν για την εκλογή των νέων τοπικών και νομαρχιακών επιτροπών καθώς και για τους αντιπροσώπους του συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 20 με 22 Μαΐου. Μέχρι περίπου τις 12 το πρωί είχαν ψηφίσει περισσότερα από 200 άτομα, ενώ ο στόχος των στελεχών του κόμματος είναι στο τέλος της ημέρας να σπάσει το φράγμα των 1.000 ατόμων. Η διαδικασία πάντως και στο Βόλο ξεκίνησε από τις 7 το πρωί και όσοι επιθυμούσαν να ψηφίσουν μπορούσαν να προσέλθουν στα περίπου 11 εκλογικά κέντρα που στήθηκαν στο νομό Μαγνησίας. Βασική επιδίωξη να υπήρχε μαζική προσέλευση για τα μέλη του Κινάλ. Γεγονός που μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η δυναμική που καταγράφει το τελευταίο καιρό είναι σταθερή και δυναμική.
ώστε αυτό να μεταφραστεί σε αποτέλεσμα στις κάλπες των εθνικών εκλογών και το κοινάλ να καταστεί ισχυρός παράγοντας των μετεκλογικών πολιτικών συσχετισμών και να επιτύχει κάτι σημαντικό στις εκλογές. Η κυρία Τσιόμου από το εργατικό κέντρο του Βόλου που στήθηκαν κάλπες τόνισε χαρακτηριστικά για τη διαδικασία. Ναι, καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τα νέα όργανα στις περιφερειακές ενότητες, καθώς και τους συνέδρους που συμμετέχουν στο συνέδριο του κόμματος στις 22 Μαΐου, αλλά και το νέο όνομα που έχει δύο προτάσεις, ή κίνημα αλλαγής ή Πασόκ κίνημα αλλαγής. Η προσέλευση του κόσμου είναι ικανοποιητική, είναι 11 η ώρα, είναι γύρω στις 220 άτομα που έχουν ψηφίσει. Προσέρχονται και νέα μέλη, είναι ευχάριστο αυτό να και γράφονται. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Θεωρούμε τώρα, εντάξει, αυτό χωρίς να είμαστε, ότι γύρω να ξεπεράσουμε τα 1000 άτομα που θα έρθουν να στηρίξουν τη διαδικασία. Είναι μονοσταυρία σε όλη την εκλογική διαδικασία. Μόνο για τους συνέδρους υπάρχει η μονοσταυρία. Για τις νομαρχιακές επιτροπές είναι 1 με 3 σταυρούς. Για τα τοπικά συμβούλια 1 έως 2. Βέβαια, με τον ένα σταυρό καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε από τον ίδιο χώρο, όλοι έχουν τους ίδιους γνωστούς, εκεί σίγουρα αλλάζει δεδομένα. Θεωρούμε ότι επειδή είναι, αν πάμε τόσο καλά με τα 1000 άτομα και γύρω στις 10 θα τα έχουμε ολοκληρώσει. Σε προσυνεδριακή τροχιά πάντως εισήλθαν τα μέλη του κινήματος αλλαγής σε όλη την Ελλάδα εν ώψη του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Μαΐου και οι σύνεδροι ψήφισαν για το όνομα της παράταξης. Το σύνολο πάντως των συνέδρων που θα εκλεγούν ανέρχεται σε 4.602 άτομα. Από τη Μαγνησία θα εκλεγούν. Λοιπόν, είδαμε και τι έγινε χθες ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία. Είδαμε και σημερινές δηλώσεις, έχοντας πια ολοκληρωθεί, έχοντας ανοίξει οι κάλπες, έχοντας εκδοθεί τα αποτελέσματα. Πάμε τώρα, Βασίλη, στο αστυνομικό δελτίο. Αυξημένο συναγερμό για μία περίπτωση 25χρονης που απειλούσε να θέσει τέλος στη ζωή της. Ναι, ακριβώς αυτό συνέβη χθες το απόγευμα και υπήρξε αναστάτωση στο κέντρο του Βόλου. Μια νεαρή κοπέλα 24 ετών απειλούσε να πέσει από τον μπαλκόνι της οικίας της και να αυτοκτονήσει. Απελπισμένα τα συγγενικά της πρόσωπα δεν μπορούσαν να τη μεταπίσουν εκείνη τη στιγμή. Κάλεσαν σε βοήθεια την αστυνομία. Έσπευσε στο σημείο ομάδα της αστυνομίας καθώς και το ΕΚΑΒ. Η κοπέλα φαίνονταν να ήταν εκτός ελέγχου και προσπαθούσαν όλοι να καταβάλουν μια προσπάθεια. Τελικά στο τέλος οι αστυνομικοί σε συνεργασία με τους υπολείπους εκεί μπόρεσαν να την ηρεμήσουν και να επανέλθει μια τάξη. Ενώ υπήρξε και ένα δεύτερο περιστατικό με μια άλλη γυναίκα στη Νέα Ιωνία η οποία απείλησε να πέσει από μια γέφυρα και εκεί υπήρξε κινητοποίηση από τις αρχές μετά από ειδοποίηση των γειτόνων της. Μάλιστα, είναι πάντως σε πολλές περιπτώσεις και πολύ συχνά θα λέγαμε τώρα τελευταία σωτήρια η παρέμβαση αστυνομικών. Κυρίως της Δίας, αλλά και άλλων υπηρεσιών που προστρέχουν σε τέτοια συμβάντα και πραγματικά σώζουν ανθρώπινες ζωές. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε κεντρικό σημείο του Βόλου. Συναγερμός σήμανε στις αρχές την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Αποκλήσεις που δέχθηκαν από την οικογένεια μιας νεαρής γυναίκας, η οποία είχε βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της και απειλούσε να αυτοκτονήσει. Η 25χρονη γυναίκα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Μάταια οι γονείς της προσπαθούσαν για ώρα να τη μεταπίσουν. Εκείνη απειλούσε να πέσει στο κενό. Αστυνομικοί καθώς και μέλη του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευση με τη γυναίκα που βρισκόταν σε έντονη ψυχική πίεση. Τελικά λίγη ώρα αργότερα επικράτησε ψυχραιμία ευτυχώς και η νεαρή πίστηκε να μην κάνει κακό στον εαυτό της. Υπήρξε όμως και δεύτερος συναγερμός για τις αρχές από το τηλεφώνημα που έκανε μια γυναίκα καταγγέλλοντας ότι μια γειτόνισσά της πρόκειτο να θέσει τέλος στη ζωή της. Πιο ειδικά μια 56χρονη γυναίκα βγήκε από το σπίτι της στη Νέα Ιωνία σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κάτι το οποίο φαίνονταν από την γενικότερη συμπεριφορά της. Όταν οι γείτονες τη ρώτησαν πώς είναι και πού πηγαίνει, εκείνη αποκρίθηκε ότι κατευθύνεται στην αερογέφυρα και μπορεί να πέσει. Αμέσως η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η 56χρονη τελικά εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, ευτυχώς ήταν θετική η κατάληξη, όπως ακούσαμε και από το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, Βασίλη, να δούμε τις εκδηλώσεις που είχαμε σήμερα για την ημέρα της Εθνικής Αντίστασης και για τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ναι, να σημειώσουμε ότι με μια σεμινή τελετή στο Μνημείο των Ηρώων στην παραλία του Βόλου τιμήθηκε σήμερα το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλληλα, παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών έγινε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο. Ενώ το μήνυμα που έστειλαν οι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών είναι ποτέ ξανά φασισμός και σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να πριτανεύσουν οι αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και όλα αυτά με φόντο τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, καταδίκασαν τις πολεμικές ενέργειες και την εισβολή της Ρωσίας. Ενώ παράλληλα τα βλέμματα, να σημειώσουμε ότι είναι προσιλωμένα σήμερα και στη Ρωσία, με αφορμή τα όσα επισήμανε ο ηγέτης των Ρώσων, ο Πούτιν, και είναι σίγουρα καθοριστική σημασία και κρίσιμες οι στιγμές και επόμενες ώρες για όλη την Ηφείλιο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε έτοιμο το ρεπορτάζ. Είναι έτοιμο, ωραία. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Thank you.
Η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθιερώθηκε ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού. Για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το έθνος τιμής προς τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του Ιερού Αγώνα και της εθνικής αντίστασης 1941-44 του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν 9 Μαΐου έγινε γενικός σημειοστολισμός της πόλης του Βόλου φωταγώγηση όλων των δημοσίων δημοτικών καταστημάτων, ενώ σε 11.30 το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων στην παραλία του Βόλου. Εκπρόσωποι αρχών ήταν εκεί για να καταθέσουν στεφάνη στη μνήμη εκείνων που έπεσαν για την ελευθερία. Λήξη Παγκοσμίου Πολέμου, Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λήξη κάθε πολέμου. Λήξη κάθε εμπόλεμου κλίματος που πάει τις χώρες πίσω, τον κόσμο πίσω, που αναστέλει την ανθρώπινη ζωή και εξέλιξη. Όχι στο φασισμό, όχι στο ναζισμό και πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε πως δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα οριοθετημένα ανακράτωση. Ο φασισμός δεν πρέπει να έχει θέση στην ελληνική κοινωνία. Όση κρίση και αν υπάρχει, ό,τι προβλήματα και να υπάρχουν, μην ξαναζήσουμε ποτέ στιγμές που ζήσανε οι προηγούμενες γενιές από εμάς. Η 9η Μαΐου του 1945 ήταν η ημέρα της νίκης των συμμαχικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ήταν η νίκη των δυνάμεων της ελευθερίας εναντίον του φασισμού και του ναζισμού, εναντίον κάθε ολοκληρωτισμού. Σε μια εποχή που υπάρχουν πολλοί υπέρμαχοι της ιδεολογίας αυτής, αναβιωτές εκείνης της λογικής, εκείνη η νίκη, εκείνος ο συνασπισμός των χωρών και των λαών, κυρίως και των κοινωνιών της Ευρώπης, είναι και το επίκαιρο μήνυμα του σήμερα. Ποτέ ξανά φασισμός. Μάχη για την κοινωνική δικαιοσύνη, μάχη για την ελευθερία του κόσμου, μάχη για τις κοινωνικές κατακτήσεις. Οι αγώνες των προγόνων μας, οι αγώνες όλων απέναντι στον ναζισμό, στον φασισμό και σε κάθε τι απολυταρχικό και αυταρχικό αποτελούν φάρο. Φάρο λαμπρό για όλους μας, για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία. Οι ένοπλες δυνάμεις, οι σχηματισμοί και τα συγκροτήματα των ενόπλων δυνάμεων που υπάρχουν εκπαιδεύονται διαρκώς, έχουν υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και εκπαιδευτική ετοιμότητα και είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ανταπεξέλθουν στο οποιοδήποτε καθήκον τους αναδεθεί. Άγημα πεζών αυτών απέδωσε επίσης τη δέουσα τιμή, ενώ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Πάμε να συνεχίσουμε. Βασίλη, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον κορονοϊό. Πολύ καλύτερα τα πράγματα. Οι δείκτες, εντάξει, δεν το συζητάμε όμως. Για ορισμένους, η πανδημία συνεχίζει να τους στερεί τη ζωή, ενώ δύο ασθενείς στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες. Δυστυχώς είχαμε και μία απώλεια ενός ηλικιωμένου ανδρός από τις επιπλοκές, σύμφωνα με τους γιατρούς, που δημιουργεί η COVID-19. Για μία ακόμη φορά όμως, η προτροπή των γιατρών και στο νοσοκομείο του Βόλου είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Και όλη η κοινωνία περιμένει να δει τι θα γίνει και την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και μετά. Mm-hmm. Που όπως και η κυβέρνηση έχει επισημάνει, θα έχουμε την τέταρτη δόση. Και ο κόσμος σε αγωνία και βεβαίως θέλει να μάθει με περισσότερες λεπτομέρειες αν πρόκειται να έχουμε και νέα μέτρα. Ναι, γιατί μας έχουν ανακοινώσει, έχουμε πληροφορηθεί όλοι ότι έχουμε αναστολή των μέτρων. Έτσι, δεν τα αφήσαμε οριστικά πίσω. Το Σεπτέμβριο θα επανεξεταστεί από τους επιδημιολόγους τι θα γίνει. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα για το Αχιλλοπούλιο και η προτροπή των γιατρών σαφέστατα πολύ σημαντική. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε το ρεπορτάζ. Μείωση καταγράφεται στις νοσηλείες ασθενών με COVID-19 στο νοσοκομείο Βόλου. Για σήμερα 9 Μαΐου στο Αχιλλοπούλιο νοσηλεύονται 22 ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ COVID. Το τελευταίο 24ωρο όμως καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος δυστυχώς ασθενούς με κορονοϊό. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα ηλικίας 92 ετών. Οι γιατροί την ίδια ώρα και στο Αχιλλοπούλιο επισημαίνουν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και ο κόσμος πρέπει να προσέχει. Ο πλήρης και συστηματικός εμβολιασμός, ανάλογα με τις οδηγίες που βγάζουν και τα ευρωπαϊκά κέντρα και το δικό μας το Υπουργείο, ΕΟΔΗ, και βέβαια τα φάρμακα, τα θεραπευτικά που επίσης μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιες ευπαθείς ομάδες και τα οποία βοηθάνε σημαντικά. Και αυτό που πρέπει όλοι πια να γνωρίζουμε είναι ότι είμαστε καλώς ή κακώς εκπαιδευμένοι πια στο να ανταποκριθούμε σε μια οδηγία που έχει να κάνει με τα μέτρα ατομικής προστασίας. Και αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε να τα τηρούμε. Αυτό το οποίο ήθελα να απευθύνω σαν συμβουλή και έκκληση είναι στους υπερήλικες συμπολίτες μας, ενώ άνω των 70-75 που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, που είναι πολύ πιθανό, να κάνουν τέταρτη δόση.
Και πάμε τέλος, Βασίλη, να δούμε κινητοποίηση που είχαμε στο Βένετο για τον απεγκλωβισμό ενός ζώου. Ναι, και έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, συγκεκριμένα το κλιμάκιο της ΒΒΠ, στη διασταύρωση για Βένετο στο Δήμο Ριαφεραίου. Το απόγευμα της Κυριακής υπήρξε αυτή η κινητοποίηση. Ένα όχημα συγκεκριμένα κινητοποιήθηκε με δύο υπαλλήλους, καθώς και η πολιτική προστασία του Δήμου. Και το αποτέλεσμα ήταν τελικά να μπορέσουν να βγάλουν από το δύσκολο σημείο και δύσκολα προσβάσιμο το ζώο, το μοσχαράκι, το οποίο είχε πέσει εκεί, με αποτέλεσμα να υπάρξει όλη αυτή η κινητοποίηση. Θα δούμε και τις σχετικές εικόνες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, αφού σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη, για την ενημέρωση. Πάμε. Για εγκλωβισμό ζώου κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ΒΒΠ Βόλου στη διασταύρωση για Βένετο στο Δήμο Ριγαφεραίου το απόγευμα της Κυριακής. Υπήρξε κινητοποίηση ενός οχήματος με δύο υπαλλήλους, ενώ κινητοποιήθηκε και η πολιτική προστασία του Δήμου. Τελικά, με τη βοήθεια διασωστικού καλαθιού, έγινε ο απεγκλωβισμός του μοσχαριού. Επρόκειτο για ένα μικρό μοσχαράκι, το οποίο είχε πέσει σε χαντάκι βάθους 6 μέτρων και δεν μπορούσε να βγει από εκεί. Με σκηνιά και χρήση διασωστικού μηχανήματος, λοιπόν, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το τρομαγμένο ζώο και να το βγάλουν από το άνοιγμα. Πάμε να ρίξουμε ματιά στην επικαιρότητα στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα και στην Εύβοια. Είναι εδώ μαζί μας η Ελένη Καραγιάννη για να μας ενημερώσει σχετικά. Ελένη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, στα Τρίκαλα, Άγιο είχε ένας εκεί, όταν κλάδευε δέντρο και έπεσε από μεγάλο ύψος. Έτσι, στην ορεινή περιοχή του Δήμου Πύλης, είχε πραγματικά Άγιο, ο 50χρονος, ο οποίος έπεσε από 20 μέτρα πάνω από ένα δέντρο καρδιάς, το οποίο κλάδευε. Ευτυχώς, κατά την πτώση αυτών των 20 μέτρων, τα υπόλοιπα κλαδιά ανέκοψαν την πορεία. Με αποτέλεσμα την πορεία του προς το έδαφος, με αποτέλεσμα να τη βγάλει έτσι με μόλοπες μόνο. Πάλι καλά, πάλι καλά. Είναι και η περίοδος τώρα που αυξάνονται οι γεωργικές εργασίες. Ναι, πραγματικά, και εντάξει, θέλει και προσοχή. Στα Τρίκαλα, χθες το βράδυ είχαμε συλλήψεις για ναρκωτικά. Έτσι ακριβώς. Οι άντρες της ομάδας Δία συνέλαβαν τρεις Έλληνες που βρέθηκαν στην κατοχή τους τρία πακέτα με μικροποσότητες κάναβης. Τώρα στα Τρίκαλα παραμένουμε. Εκεί αγίασαν τα αυτοκίνητα, Ελένη. Τι ακριβώς? Έτσι, πραγματικά σήμερα 9 Μαΐου είναι η εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Χριστόφορο, που είναι ο προστάτης των οδηγών. Σε πολλές περιοχές και επαρχιακές πόλεις διατηρείται το έθιμο του αγιασμού των αυτοκινήτων. Έτσι και στα Τρίκαλα, εκεί στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου, προσήλθαν, όπως βλέπεις, δεκάδες οδηγοί με τα αυτοκίνητά τους, ναι, έτσι για να αγιαστούν. Το ένα μετά το άλλο, περιμένοντας τον αγιασμό. Μάλιστα. Και πάμε στην Εύβοια. Εκεί υποβαθμίζουν το Δημοτικό Σχολείο Ωραιών, που έχει βραβευτεί όμως, Ελένη, ως οικολογικό σχολείο. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αντιδράσεις. Έτσι, αυτό καταγγέλει ο Σύλλογος των Γονέων και Κηδεμόνων. Και μάλιστα έχουν δραστηριοποιηθεί όλο το Σαββατοκύριακο μέσα από τα social, κάνουν tweets για να γίνει γνωστό το πρόβλημά τους. Υποβαθμίζεται αυτό το σχολείο που έχει πάρει και πράσινη σημαία και πολλές διακρίσεις. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, από εξατάξιο θα γίνει τετραθέσιο από την επόμενη σεζόν. Κάτι που δεν θέλουν οι κάτοικοι, οι οποίοι, εντάξει, τον τελευταίο χρόνο και λόγω των φωνικών πικραγιών έχουν περάσει ούκο λίγα και τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πρόβλημα. Μάλιστα, αυτό. Θα προσπαθούν μέσα από τις αντιδράσεις να αποτρέψουν τις εξέλιξεις που θα υπάρξουν. Θα το δούμε τελικά τι θα γίνει. Στην Εύβοια παραμένουμε και πάμε εκεί να δούμε ένα εκπληκτικό σπήλαιο, Ελένη. Είναι το MOV σπήλαιο ονομάζεται. Είναι ένα σπήλαιο παράμελης ομορφιάς που το ξέρουν ελάχιστοι, ακόμη και από τους ντόπιους βάσους. Ονομάζεται έτσι γιατί στο βόρειο τμήμα του έχει φύκια MOV, από εκεί εμπνεύστηκαν και το όνομά του. Πρόκειται για μία, είναι ένα κύλωμα, μία δολίνη, ένα κύλωμα δίπλα στη θάλασσα όπως βλέπουμε, το οποίο όπως μετρήθηκε από το Google Earth έχει 15 μέτρα πλάτος και 25 μέτρα μήκος. Έχει πρόσβαση από την επιφάνεια της θάλασσας με σχοινή. Σχετικά εύκολη, λένε εκεί όσοι το έχουν επισκεφθεί, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και γιατί είναι, όπως βλέπεις, δύσβατο το σημείο, αλλά και γιατί πνέουν πολύ έντονοι βόρειοι άνεμοι από το Αιγαίο. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάποιες εικόνες από το βιντεάκι εδώ που βλέπουμε? Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, με βόρειες σποράδες συνεχίζουμε. Η Ιωάννα Μπουροπούλου είναι εδώ μαζί μας να μας ενημερώσει. Ιωάννα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλησπέρα, Βάσο. Είχαμε το Σκιάθος Παλάς Καπ, μια επίσης μεγάλη διοργάνωση. Θεσμός τα τελευταία χρόνια στη Σκιάθο και φέτος ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκλειψε τις εντυπώσεις μετά και τη διετή παύση λόγω κορονοϊού. Mm-hmm. Οι κουκουναριές της Σκιάθου γέμισαν αθλητές και εστιοπλοϊκά σκάφη, ενώ πλήθος κόσμου ήταν και μαζεύτηκε από όλη την Ελλάδα προκειμένου να παρευρεθούν σε αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Την ικανοποίησή του έδειξε μέσα και από ανάρτηση στο Facebook ο δήμαρχος του νησιού, κ. Θοδωρής Τζούμας, που ευχαρίστησε τους διοργανωτές και τους χορηγούς και επεσήμανε ότι ο Δήμος Σκιάθου θα είναι έμπρακτος υποστηρικτής της ναυτικής ιστορίας. Μάλιστα, ανέφερε πως η Σκιάθος για ακόμη μια φορά φαίνεται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιους ναυταθλητικούς αγώνες. Μάλιστα, είδαμε εδώ και τις εικόνες έτσι ενθουσιασμού, χαράς, πανηγυρισμού στις πανέμορφες κουκουναριές της Σκιάθου. Τώρα, πάμε σε μια άλλη υπόθεση, Ιωάννα, μια υπόθεση με διακίνηση κοκαίνης. Έχουμε συλλήψεις και δύο από τους συλληφθέντες να κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος. Πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση εξάρθρωσης ναρκωτικών στη Σκιάθο και αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες που βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους 48,8 γραμμάρια κοκαίνης, 30,4 γραμμάρια κάναβης αλλά και ένα χρηματοκιβώντιο με 15.000 ευρώ μέσα. Οι δύο, ο 37χρονος και ο 35χρονος, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς όπως φάνηκε δεν είχαν σχέση με τη διακίνηση, mm-hmm. ενώ ο 29χρονος και ο 23χρονος είχαν όλο την κατοχή, όλα τα ναρκωτικά στο σπίτι τους και δεν μπορούσαν να το δικαιολογήσουν. Μάλιστα. Ιωάννα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την επικαιρότητα μέσα από σχολιασμό, καλωσορίζοντας εδώ μαζί μας τον συναδελφό μου, τον Μάκη Θεοδόρου. Μάκη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, για πολλωστή φορά τώρα από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθήσαμε όλοι τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Τα πάντα όμως δείχνουν ότι έτσι διανύουμε μια προεκλογική περίοδο. Προεκλογική ήταν η τόνη και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, χθες είχαμε τη διαδικασία, την εσωκομματική διαδικασία για το Κινάλ. Επέστρεψε το όνομα ΠΑΣΟΚ, μεγάλη η συμμετοχή και εκεί, ενώ την ίδια ώρα ο ίδιος πυρετός, θα λέγαμε, συνεχίζεται, καθώς υπάρχει κάλεσμα για τις εσωκομματικές τώρα εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν προσδιοριστεί για τις 15 Μαΐου. Όλα είναι ΠΑΣΟΚ σκέτο, είναι ΠΑΣΟΚ σκέτο τώρα, είναι Κινάλ σκέτο τώρα, είναι ΠΑΣΟΚ Κινάλ μαζί, τι κατάλαβες. ΠΑΣΟΚ Κινάλ μαζί, αλλά νομίζω για λόγους οικονομίας θα κρατήσουν το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω. Γιατί πριν τι ήταν. Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Δεν ξέρω τι ίδιοι και νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσουν. Εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει και ένα μεταβατικό στάδιο, εντάξει. Είναι πιθανότητα αυτό που λες, ναι. Λογικό να χρειαστεί να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο. Εντάξει, τώρα το σήμα, αν τώρα ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, το σήμα κατά τεθέν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί μια χίλια δυο στραβά να έχει κατηγορηθεί, να έχει κάνει, να έχει φτιάξει. Δείξε τη χώρα όμως πάρα πολλά χρόνια. Και υπάρχουν και θετικά και αρνητικά, όπως και σε όλους τις περιόδους διακυβέρνησης από τον ένα ή τον άλλο ηγέτη. Το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει ταυτιστεί με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αλλά και της ιστορίας της χώρας. Προφανώς οικονομικοί ήταν οι λόγοι. Και τα χρέη και τα λάθος και τα προβλήματα με τα αφημί ήταν που τους ανάγκασαν να πάρουν άλλα ονόματα ή να λοξοδρομήσουν τέλος πάντων. Τώρα τις έκλεισαν αυτές τις οικονομικές εκκρεμότητες. Άρα γι' αυτό έχουμε το κοινά να ακολουθεί του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είμαι λογιστής στο ΠΑΣΟΚ, αλλά έχω δήμωση ότι όλα τα κόμματα χρωστάνε και τις μηχανούς. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουν ούτως ή άλλως. Όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά. Και αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα και είναι ένα από τα πολύ μελανά σημεία της νεότερης ιστορίας,
το οποίο πρέπει να προσέξουν. Απλά να μην ξαναέχουμε τα ίδια. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτή την ώρα τι χρωστάνε τα κόμματα. Σωστό. Το θέμα μας αυτή την ώρα είναι πώς οργανώνονται τα κόμματα. Και τα κόμματα οργανώνονται και οργανώνονται πάρα πολύ δημοκρατικά. Εγώ όλη αυτή τη διαδικασία με τα συνέδρια, με τους συνέδρους, με τις διαφωνίες και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Δημοκρατία, δηλαδή και η φωνή του Τσακαλώτου μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κάτι διαφορετικό, ακούστηκε. Και η φωνή του Σαμαρά μέσα στην Δημοκρατία ήταν και αυτό κάτι διαφορετικό, ακούστηκε. Αυτό είναι δημοκρατία. Να μην λέμε μόνο τα στραβά, και έχω πολλά στραβά να πω και σήμερα, πάρα πολλά. Αλλά να βλέπουμε όμως και το θετικό του πράγματος στη Ρωσία αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει διαφορετική άποψη. Δεν υπάρχει καμία. Για χρόνια ολόκληρο όταν συνέδριαζαν τα κουκουσέ και τα πολιτμπυρό και οι κεντρικές επιτροπές, ήταν σαν στρατιωτάκια όλοι και χειροκροτούσαν από κάτω. Δεν υπήρχε διαφορετική άποψη. Εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια αστική δημοκρατία η οποία λειτουργεί. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, μπορεί να υπάρχουν και ακόμη περισσότερες από αυτές που εκφράστηκαν στα κόμματα, αλλά όμως γίναν συνέδρια. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κατάκτηση. Και επιμένω να το λέω, διότι υπήρχαν εποχές όπου είχε απόλυτο δίκιο ο Μητσοτάκης αυτό που είπε. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα σύγχρονο κόμμα, δημοκρατικό κόμμα, το οποίο δεν συγκρίνεται με τη Νέα Δημοκρατία της δεκαετίας του 80. Εσύ είσαι νεότερη και δεν τα πρόλαβες. Εγώ πρόλαβα πράγματα και θάματα ακόμη. Πιο κλειστές. Πιο κλειστές. Τα έζησε αυτά. Δεν υπήρχαν παντού οργανωμένες κεντρικές επιτροπές. Δεν υπήρχαν παντού οργανωμένες εκλογικές διαδικασίες. Και μέχρι σχετικά πρόσφατα κάποια μεγάλα κόμματα συνεδρίαζαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες ή οι κεντρικές επιτροπές, οι οποίες ήταν ορισμένες και τοποθετημένες για να εκλεγεί ο αρχηγός. Τώρα έχουμε μια βαθιά δημοκρατία. Θα μπορούσε να γίνει και πιο βαθιά ακόμα. Και θα το θέλαμε ακόμα περισσότερο. Αλλά τα κόμματα λειτουργούν δημοκρατικά. Και αυτό είναι κέρδος σημαντικό. Ας το χαρούμε, γιατί τέτοιο είναι. Ας το προασπίσουμε και κυρίως ας το βαθύνουμε ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και μάλιστα πολύ πολύ μεγάλα. Στα έτσι, μεγάλα κόμματα. Έτσι λοιπόν, τη συμμετοχή των πολιτών αναζητούμε εναγωνίως εδώ και πολλές δεκαετίες. Έτσι. Αυτό θεωρούμε. Τη δεκαετία του 80 αυτό, ναι. Τη δεκαετία του 80 αυτό ήταν ανήκουστο. Ανήκουστο. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι ο πρόεδρος ενός κόμματος θα εκλεγεί απευθείας από κάλπες. Έχουν περάσει 30-40 χρόνια, το πράγμα προχώρησε, έχουμε μια πιο άμεση δημοκρατία. Είναι σημαντικό, είναι κέρδος για τη δημοκρατία μας αυτό. Να το κρατήσουμε αυτό. Τώρα, σε κάθε χώρο υπάρχουν θέματα. Σε ό,τι αφορά την δημοκρατία, η τοποθέτηση Μητσοτάκη ότι πάμε προς το κέντρο δεν άρεσε σε πολλούς. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει άλλη επιλογή η δημοκρατία. Προφανώς το κέντρο είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει το αν ένα κόμμα θα είναι στην εξουσία ή όχι. Ο Πρωθυπουργός το έχει πάρει ήδη σε αυτό, το ξέρει, το είπε, αρκεί να το δούμε και στην πράξη. Όταν για παράδειγμα πήγαινε να συναντηθεί με τον Κάρολο για να συζητήσει για το Τατόι, το είπαμε εκείνη τη μέρα ότι δεν είναι από τις βασικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Λοξοδρομεί εδώ ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι μάλλον το κατάλαβε και κινήθηκε τώρα προς το κέντρο, όπως λογικά κινούνταν όλα τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές όταν κινούνταν προς το κέντρο, όχι όταν κινούνταν προς την ακροδεξιά. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, γίνανε εκλογές σχετικά ανοργάνωτα. Μην γελιόμαστε τώρα, θα μπορούσαν να έχουν οργανωθεί ακόμη καλύτερα. Χθες, για παράδειγμα, 2-3 ώρες πριν κλείσει η κάλπη, μου παίρνω ένα τηλέφωνο από τον Βελεστίνο, μου λένε δεν έχουν φακέλους, λέει, για να γίνουν οι εκλογές. Δεν περίμεναν και αυτή τη συμμετοχή, λένε έτσι, εκπρόσωποι. Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Και αυτό είναι πρόβλημα. Το να υπάρχουν φάκελοι. Αυτό είναι λάθος. Και αυτό είναι λάθος. Πήγε αρκετός κόσμος, ψήφισε. Παρατηρώ ότι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως από διάφορες έτσι παλιές φράξεις, προσπαθούν να γίνουν πορτιέριδες στο ΠΑΣΟΚ και να πούνε γιατί ήρθε αυτός να εγγραφεί μέλος. Μα υπήρχε η δυνατότητα, όποιος ήθελε μπορούσε να πάει να πει γίνομαι μέλος και ψηφίζω. Δεν θέλουν στο ΠΑΣΟΚ νέους ανθρώπους. Δεν θέλουν να ψηφίζουν
καινούργιοι ψηφοφόροι και να έχει καινούργια μέλη του κόμματος. Το κόμμα θέλουν τα καινούργια μέλη να τα κρατήσουν απ' έξω. Mm-hmm. Κάποιοι λοιπόν, οι οποίοι θεωρούσαν το Πασόκ Βιλαέτη, έχουν αρχίσει και έχουν φουντώσει. Εκείνος είναι από εδώ, εκείνος είναι από εκεί, γιατί ήρθε εκείνος να ψηφίσει. Σας θυμάτω ότι ήρθε να ψηφίσει. Να σταματήσουν λοιπόν κάποιοι να το παίζουν πορτιέριδες στον χώρο του Πασόκ, διότι έχουν αυτοί κυρίως την ευθύνη, γιατί το Πασόκ κατέληξε εκεί που κατέληξε. Τώρα, αν η δυναμική Ανδρουλάκη θα κρατήσει και το επόμενο διάστημα, αυτό θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα, αλλά σιγά σιγά έχουμε στο νου μας όλοι μας τις εκλογές. Μην γελιόμαστε. Τα συνέδρια των κομμάτων αυτό το Μάιο έγιναν για να οργανωθούν τα κόμματα καλύτερα και δημοκρατικότερα εν ώψη της μάχης των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Εντάξει, αν δεν γίνουν τα πράγματα είναι πολύ απλά πλέον. Αν δεν γίνουν το φθινόπωρο που έρχεται... Η αντιπολίτευση συνεχίζει το pressing να γίνουν το συντομότερο. Θα πάνε για το τέλος της τετραετίας. Mm-hmm. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, διότι όταν μια αντιπολίτευση γίνει και φωνάζει και λέει εκλογές, αυτό επηρεάζει και τα πολιτικά πράγματα της χώρας, επηρεάζει και την κυβέρνηση, δυσκολεύει το έργο της κυβέρνησης, είναι σίγουρο. Δεν ξέρω αν θα αντέξει ή δεν θα αντέξει. Νομίζω ότι δεν είναι το κριτήριο του Μητσοτάκη αν θα αντέξει. Θα αντέξει. Πλειοψηφία έχει στη Βουλή, δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό που θα είναι το κριτήριο είναι αν τον συμφέρει ή όχι. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τους λογαριασμούς του ρεύματος και τη ΔΕΗ, τώρα, αυτή την ώρα ή στις αρχές του καλοκαιριού, δεν θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει εκλογές. Ίσως το φθινόπωρο να είναι μια λογική ημερομηνία. Με την έννοια ότι θα έχουμε λογικά και του χρόνου το χειμώνα κορονοϊό και ίσως θα μπορούσαν κάνει εκλογές το φθινόπωρο να αποφύγει το πολιτικό κόστος που θα έφερνε αυτή η πανδημία ή δύσκολα μέτρα αν χρειαστεί να ληφθούν. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένα ερώτημα του αν θα προλάβει η κυβερνητική πολιτική να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί, να ξεδιπλωθεί προς τους πολίτες. Μην γελιόμαστε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε να διοικεί και στους 6 μήνες βγήκε το θέμα του κορονοϊού. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε πάρα πολλά πράγματα. Και κυρίως περιόρισε πάρα πολύ και τις κινήσεις στην οικονομία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ιδιωτικοποιήσεις, κινήσεις επενδυτικές. Δεν ήταν εύκολο να τρέξουν μέσα σε ένα τέτοιο παγκόσμιο κλίμα. Μετά ήρθε και η αναποδιά του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Έχει μια δικαιολογία η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έπρεπε να προσπαθήσει να εφαρμόσει πολιτικές. Δεν προσπάθησε καθόλου. Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, το σκηνικό θα είναι πολύ πολύ δεδομένο. Θα προσπαθήσει η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη. Ο Πρωθυπουργός θα πήρε πίσω εκείνα που έλεγε για συνεργασίες και άλλα τέτοια. Νομίζω ότι πολλοί τον κοίταξαν παράξενο τον Μητσοτάκη όταν βγήκε και είπε ότι το θέμα είναι η συνεννόηση και όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αναδειχθεί αυτοδύναμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να πάει όσο πιο καλά μπορεί και θα προσπαθήσει ταυτόχρονα να προσετεριστεί είτε το ΠΑΣΟΚ είτε οποιονδήποτε άλλο για να σχηματίσει κυβέρνηση στην συνέχεια. Αυτή θα είναι η στόχη τους. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει όσο μεγαλύτερο κομμάτι γίνεται για να από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, από την επόμενη Βουλή, για να αναδειχθεί ο ρυθμιστής του πράγματος. Νομίζω ότι το σκηνικό έχει ξεδιαλύνει μέσα μας. Εκείνο που δεν έχει ξεδιαλύνει είναι τι πολιτική κρίση μπορεί να προκύψει από το γεγονός ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική και μέχρι να πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα έχουμε εκ των πραγμάτων μια κρίση πολιτική. Εάν μάλιστα και από την επόμενη Βουλή δεν προκύπτει αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκεί κι αν θα έχουμε πολιτική κρίση. Και βέβαια αυτή η αμφισβήτηση, η πιθανή πολιτική κρίση, να μην δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτή την ώρα. Πάντως για να μην τα λέμε όλα μαύρα, τα συνέδρια των κομμάτων είναι καλό πράγμα, πήγανε καλά και οι κόντρες μεταξύ των συνέδρων καλό πράγμα είναι και οι κόντρες μεταξύ των υποψηφίων θετικό είναι και οι κόντρες μεταξύ των υποψηφίων κατά διάρκεια μιας εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας θεμητές είναι, αρκεί όμως να υπάρχουν κάποια όρια. Έχω την εντύπωση ότι στο ΠΑΣΟΚ, στο Βόλο, τα όρια έχουν αρχίσει και ξεπερνιούνται σιγά σιγά από κάποιες ομάδες οι οποίες δεν ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ.
οι οποίες στο πέρασμα του πράγματος στο ΠΑΣΟΚ στήχησαν πάρα πολύ. Αλλά δεν έχει το ΠΑΣΟΚ από μόνο του τώρα αυτή την ώρα εκείνες τις ρίζες για να τους ξαποστείλει αυτούς, όπως τους είχε ξαποστείλει αρκετές φορές και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000. Αν αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ πάλι αυτή τη δυναμική και εκείνα τα στελέχη που είχε, μπορεί σιγά σιγά να τους ξαναπάει αυτούς που βγήκαν καινούργια φιντάνια τώρα τελευταία και τοποθετούνται. Πορτιέριδες δεν χρειάζονται τα κόμματα. Δεν μπορεί να υπάρχει πορτιέρης που να λέει εσύ περνά μέσα, εσύ περνά απέξω. Τα κόμματα είναι ανοιχτές μαζούς ανθρώπων, δεν είναι κλειστά κλαμπ μερικών. Ενδεχομένως αντιλήψεις που ανήκουν στο παρελθόν και επειδή δεν επιστρέφει και επειδή επιστρέφει ένα όνομα από το παρελθόν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψουν και να δούμε μπροστά μας πάλι και αυτές τις λογικές. Τώρα, Μάκη, να δούμε αν... Αυτά εμείς τα λέμε απ' έξω, δεν είμαστε από μέσα. Απέξω, ούτε στον ένα, ούτε στον άλλο, ούτε στον παράλληλο. Πραγματικά. Να δούμε τώρα αν κλείνοντας ο Μάιος και αν έχοντας ολοκληρωθεί όλες αυτές οι εσωκομματικές διαδικασίες και όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι, αν θα μπει ένα φρένο σε αυτό το έντονο προεκλογικό κλίμα ή αν στην ουσία θα έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, γιατί είναι και πρόσφατη η αναφορά ακόμη και του ίδιου του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο προς τους υπουργούς του. Κάτι είδε, κάτι βλέπει και τους είπε σταματήστε να κινείστε προεκλογικά, μην κατεβάζετε τα μολύβια, έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας, οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Οπότε συγκεντρωθείτε στο έργο σας. Στην ουσία, σε ελεύθερη μετάφραση, αυτά ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού. Έχω την εντύπωση ότι το αν θα είμαστε σε προεκλογική περίοδο ή όχι από τώρα ή κατά διάρκεια του καλοκαιριού ή αν θα έχουμε σκληρή αντιπαράθεση ή όχι, την πακέτα σε αυτή την ορχήστρα και σε αυτό το έργο την κρατάει ο Πρωθυπουργός. Εάν η Νέα Δημοκρατία τα πάει καλά, δεν θα δώσει εύκολα πατήματα, δεν δώσει εύκολα πατήματα στην αντιπολίτευση, δεν θα είναι έντονη η κόντρα η πολιτική. Όταν όμως η Νέα Δημοκρατία κάνει τα στραβοπατήματα το ένα πίσω από το άλλο, δίνει και πάρα πολλές αφορμές. Στο θέμα του κορονοϊού θα μπορούσε ή θα έπρεπε να τα πάει καλύτερα. Στο θέμα με την ακρίβεια και ιδιαίτερα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν τα πήγε καλά. Αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός έπρεπε να είναι παρεμβάσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει από τα Χριστούγεννα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν πρέπει να ασχολείται με το τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή διοικεί αυτή την ώρα, αυτή έχει τη διακυβέρνηση της χώρας. Όταν πάει καλά, δεν θα είναι σκληρό το πολιτικό παιχνίδι. Όταν όμως έχει στραβοπατήματα το ένα πίσω από το άλλο, λογικό είναι η αντιπαράθεση να οξύνεται ακόμη περισσότερο. Στο χέρι του Πρωθυπουργού είναι το παιχνίδι αυτή την ώρα, το κάνει ο Μητσοτάκης, δεν το κάνει κάποιος άλλος. Αν το κάνει σωστά, δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά όταν δεν το κάνει σωστά, είναι σίγουρο ότι θα έχει προβλήματα. Όπως ακριβώς αυτό το θέμα με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που ήταν ένα από τα σοβαρότερα στραβοπατήματα της κυβέρνησης. Θα δούμε λοιπόν, Μάκη, αν θα έχουμε φέτος ένα θερμό και πολιτικά καλοκαίρι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια εύχομαι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ενδιαφέροντα ακόμη θέματα. Επιστρέψαμε και πάμε μέσα τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Χρήστο Κόλλια. Κύριε Κόλλια, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, δική μας χαρά που είστε εδώ για να μας δώσετε έτσι και εσείς από τη δική σας πλευρά τα φώτα σας σχετικά με αυτή τη μεγάλη παρατεταμένη και έτσι θα έχει διάρκεια, όπως όλα δείχνουν, ενεργειακή κρίση και κατά συνέπεια οικονομική κρίση που, κύριε καθηγητά, μας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά. Έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τη χώρα μας και όχι μόνο τη δική μας χώρα, ολόκληρη την Ευρώπη θα λέγαμε. Σε τι σημείο βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε? Νομίζω η κάθε πρόβλεψη είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη, γιατί σε μεγάλο βαθμό
Η ενεργειακή αυτή κρίση τροφοδοτείται από τον ενεξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία. Και δυστυχώς, παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις που είχαμε κάνει όλοι, ότι θα ήταν μια ταχεία ως προς την διάρκεια της ένοπλη αναμέτρηση, αυτό αποδεικνύεται ότι δεν είναι η περίπτωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Συνεπώς, οι υψηλές τιμές ενέργειας στα καύσιμα που τροφοδοτούν όλη την παραγωγική αλυσίδα θα μείνουν μαζί μας για όλο το 2022 και εγώ τουλάχιστον εκτιμώ πλέον ότι και για το 2023 θα παραμείνουν σε υψηλά σε σχέση με το προηγούμενη περίοδο επίπεδα. Άρα ο πληθωρισμός προβλέπεται να είναι υψηλός το 2022, γύρω στο 5,5-7%, είναι μια συντηρητική ίσως πλέον εκτίμηση. Και παράλληλα αυτό όμως έχει και μια άλλη επίπτωση και αφορά την νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών. Ήδη η Fed και η Τράπεζα της Αγγλίας αυξήσανε τα επιτόκια βάση κατά μισή περίπου ποσοστιαία μονάδα για να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις, επιβραδύνοντας την οικονομική δραστηριότητα, και αυτό αναμένεται να κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το Σεπτέμβριο. Το μόνο ερωτηματικό είναι αν θα το κάνει σε δύο δόσεις, αυξάνοντας κατά 0,25 τον Ιούνιο και κατά 0,25 τον Σεπτέμβριο, αν θα το κάνει σε μία δόση. Αυτό σημαίνει χαμηλότερη ρυθμή μεγέθυνσης, αυξημένο κόστος δανεισμού, που επηρεάζει προφανώς επιχειρήσεις, δανειολήπτες και όλα τα νοικοκυριά. Νομίζω αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες, που επίσης επηρεάζει και το κόστος δανεισμού της χώρας μας. Όλα τα ομόλογα, όλα τα επιτόκια, όλες οι αποδόσεις για την ακρίβεια των ομολόγων αυξάνουν. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, πριν από δύο περίπου εβδομάδες η Ελλάδα βγήκε στις αγορές με ένα 7ετές ομόλογο. Το κόστος με το οποίο δανειστήκαμε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ήταν γύρω στο 2,4%. Αυτή ήταν η απόδοση, το επιτόκιο δανεισμού μας δηλαδή. Για να το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο επιτόκιο του πενταετούς βέβαια ομολόγου του 2021, που ήταν γύρω στο 0,3%. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αύξηση και είναι σημαντική γιατί η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με ένα πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, με διαφορά το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον που απαιτεί πολύ λεπτές και εύθραυστες ισορροπίες από πλευράς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Από όλα αυτά που μας περιγράφετε έτσι πολύ αναλυτικά, καταλαβαίνουμε όλοι αυτό που μας αφορά όλους, ότι για πολλούς μήνες ακόμη θα πρέπει να συνηθίσουμε, να κατανοήσουμε μάλλον, ότι θα ζήσουμε παρέα με την ακρίβεια, έτσι για να το πω απλά, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Νομίζω το είπατε πολύ σωστά. Αυτό θα είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο όλοι μας θα πρέπει να προγραμματίσουμε για τους επόμενους, φοβάμαι, αρκετούς μήνες. Πιθανότατα για τους επόμενους 9 με 12 μήνες. Δεν θα αποκλιμακωθούν ραγδαία οι τιμές της ενέργειας και άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε την οικονομική μας συμπεριφορά σε αυτό. Επιπροσθέτως, το περιβάλλον είναι γεμάτο αβεβαιότητες, άρα είναι δυσχερείς και οι προβλέψεις για το πώς θα κινηθούν οι εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες. Να σας αναφέρω, να υπενθυμίσω ότι πέρυσι το φθινόπωρο η εκτιμήση ήταν ότι οι τότε πληθωριστικές πιέσεις θα άρχισαν να αποκλιμακώνονται την άνοιξη που διανύουμε. Προφανώς όλες αυτές οι εκτιμήσεις, όχι μόνο οι δικές μου, αλλά και των διεθνών οικονομικών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποδείχθηκαν απολύτως ασφαλμένες εξαιτίας του διαταρακτικού παράγοντα που ακούει στο όνομα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι μια εισβολή η οποία έχει προφανώς αποτύχει ως προς τους στρατηγικούς της στόχους. Φαίνεται να έχουμε μπει σε μια φάση μιας παρατεταμένης σύγκρουσης με αυξανόμενα ή και μειούμενα επίπεδα έντασης. Παρά τα αυτά όμως, όσο διαρκούν οι εχθροπραξίες, αυτό θα επηρεάζει και αντίστοιχα οι κυρώσεις στην Ρωσία, που αποτελεί έναν βασικό εξαγωγέα ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως και λιγότερο στην Αμερική. Οι κυρώσεις αυτές θα επηρεάζουν και τη ρωσική οικονομία, αλλά δυστυχώς θα επηρεάζουν και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Και εδώ να προσθέσουμε ότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί να λάβει εκείνες τις αποφάσεις που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει από κοινού το πρόβλημα, τα προβλήματα που δημιουργεί το αυξημένο κόστος ενέργειας.
Εκτός τώρα από τις διαρκείς αυξήσεις που θα βλέπουμε όλοι ως καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπροστά μας σε πολλά προϊόντα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, δεν είναι, μιλάμε για ενεργειακή κρίση, αλλά τα καύσιμα τροφοδοτούν μια σειρά από ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στα ράφια. Υπάρχουν φόβοι ότι εξαιτίας αυτού του οικονομικού περιβάλλοντος θα έχουμε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Νομίζω οι φόβοι δεν είναι πλέον φόβοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όλες οι εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά συνολικά της ευρωπαϊκής οικονομίας και της παγκόσμιας οικονομίας, είναι ότι το 2022 οι επιδόσεις θα είναι χαμηλότερες από αυτές που προσδοκούσαμε. Έχω στο μυαλό μου τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναφέρομαι στις εκτιμήσεις που δημοσίευσε τον Απρίλιο του 2022, πριν από ένα μήνα περίπου. Και εκεί εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία, ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2022 θα είναι κατά μία ποσοστιαία μονάδα μικρότερη από την αρχική πρόβλεψη, περίπου στο 3,5%. Παραμένει βέβαια θετικό το πρόσημο και ένα αρκετά υγιές μέγεθος όσο ό,τι αφορά τη μεγέθυνση, εν τούτης χαμηλότερο από τις αρχικές προσδοκίες. Βέβαια υπάρχουν και κάποια καλά νέα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ένας βασικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, να μην έχει επηρεαστεί αρνητικά από αυτές τις εξελίξεις, και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας το πόσο συνέβαλε ο τουρισμός, οι τουριστικές επιδόσεις πέρυσι, για να μπορέσει να ανακάμψει η ελληνική οικονομία από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Αυτή την ενεργειακή κρίση, αυτή την κρίση η οποία στην ουσία είναι πανευρωπαϊκή, είναι παγκόσμια, μπορεί μια χώρα, η δική μας χώρα, να τη χειριστεί αποκλειστικά και μόνο με εθνικά μέσα, με μέτρα σε εθνικό επίπεδο? Παρατηρούμε ότι σε επίπεδο Ευρώπης υπάρχει σημαντική καθυστέρηση. Άλλωστε είναι και κάτι που επεσήμανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας μιλώντας για ένα αργοκίνητο υπεροκεάνιο. Δεν μπορούμε, λέει, να το περιμένουμε, και εξήγηλε τα μέτρα των προηγούμενων ημερών. Αρκούν όμως εθνικά μέτρα μόνο για να λύσουν ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα? Όχι, προφανώς δεν αρκούν. Είναι ξεκάθαρο και νομίζω η διατύπωση του Πρωθυπουργού είναι απολύτως σωστή. Βέβαια, από την άλλη, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε ήταν ένα αργοκίνητο καράβι που είναι δύσκολο να στρίψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό εξάλλου στο τραπέζι πλέον είναι οι φωνές. Έχω στο μυαλό μου, νομίζω, τις σημερινές ή χθεσινές δηλώσεις της Der Leyen, της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αμφισβητείται πλέον και η χρησιμότητα στις νέες συνθήκες, που είναι συνθήκες μη κανονικότητας και θα παραμείνουν έτσι, αμφισβητείται πλέον και η χρησιμότητα του βέτο στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδηγούν, δηλαδή της ομοφωνίας να το πω ανάποδα, που οδηγούν σε αυτές τις καθυστερήσεις στο να αντιδράσει. Τέτοιες καθυστερήσεις καταγράφησαν και στην κρίση χρέους, για να μην το ξεχνάμε αυτό, καταγράφησαν και σε ό,τι αφορά την διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, παρότι που το αποτέλεσμα, τα ευρωπαϊκά ταμεία και το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ήταν ιδιαιτέρως αισιόδοξο. Εν τούτης, ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, δεν διαφαίνεται επί του παρόντος τουλάχιστον κάποια δραστική παρέμβαση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάρι στην επόμενη σύνοδο κορυφής να αποδειχθεί ότι αυτή μου η παρατήρηση ήταν απολύτως εσφαλμένη. Το γεγονός όμως παραμένει ότι χρειαζόμαστε συλλογικές ευρωπαϊκές λύσεις σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικό βαθμό, γιατί εξαρτάται από τον βαθμό εξάρτησης των χωρών της κάθε χώρας από τις ροές των ρωσικών ενεργειακών πόρων. Εν τούτης όμως, για να μπορέσει να προχωρήσει πιο πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούνται αποφάσεις και δράσεις που ξεπερνούν την συνηθισμένη αργοκίνητη διαδικασία που μας έχει συνηθίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν πάλι που κάτι βέβαια απευχόμαστε, αν πάλι συνεχίζει να καθυστερεί η Ευρώπη και ενδεχομένως χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο της Ελλάδας, θεωρείτε ότι υπάρχει έτσι κίνδυνος εκτροχιασμού των δημοσιονομικών της χώρας μας? Δηλαδή, αντέχουν τα ταμεία, τα δημόσια, για περισσότερα μέτρα προκειμένου να στηριχθούν και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι σε όλο αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα? Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως, χρησιμοποίησα τον όρο, μια λεπτή και έθραυστη ισορροπία μεταξύ των αναγκών που δημιουργούνται στα ελληνικά νοικοκυριά εξαιτίας
του πληθωρισμού αλλά και των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας μας. Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού μας μας προειδοποιεί για την πιθανότητα ενός δημοσιονομικού προβλήματος σε ένα, δύο ή τρία χρόνια μπροστά μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε στο μυαλό μας ότι δυστυχώς η Ελλάδα παραμένει μια υπερχρεωμένη χώρα. Είναι η χώρα, όπως είπαμε, το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Και κατά συνέπεια αυτό περιορίζει ασφιχτικά τα περιθώρια δημοσιονομικής πολιτικής. Τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αναθεωρήθηκαν προς το καλύτερο οι εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα του προηγούμενου έτους, και αυτό δημιούργησε τον δημοσιονομικό χώρο που επέτρεψε στην κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα που σε μεγάλο βαθμό ή τέλος πάντων σε σημαντικό βαθμό ανακουφίζουν τουλάχιστον σε προσωρινά τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να παραταθεί σε βάθος χρόνου χωρίς να υπάρχουν συνολικότερες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε καθηγητά? Τέλος, ήθελα να ρωτήσω για το ενδεχόμενο επιβολής οριζόντιων μέτρων, δηλαδή αν χρειαστεί να υπάρχουν φωνές από την πλευρά της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, να έχουμε μείωση ή ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις κατάργηση φόρων. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, θα μπορούσε να βοηθήσει? Όλες αυτές οι προτάσεις προφανώς υπόκεινται στην αίρεση των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας. Μία μείωση των φόρων, παραδείγματος χάρη, ή ακόμα κατάργηση των φόρων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει ένα αντίκτυπο στα έσοδα του Δημοσίου Ταμείου. Άρα θα επηρεάσει αντίστοιχα τις δημόσιες δαπάνες. Η εξίσωση δεν είναι τόσο εύκολη να λυθεί, γιατί το κράτος, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, όταν αποφασίζει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, εν προκειμένου λόγω της ακρίβειας, θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα έσοδα που έχει στα δημόσια ταμεία και τις ταμιακές δυνατότητες του δημοσίου. Αυτές αντικειμενικά εξαρτώνται από τα φορολογικά έσοδα. Όταν μειώνονται τα φορολογικά έσοδα, μειώνονται και οι ταμιακές δυνατότητες του ελληνικού δημοσίου. Η κρίση χρέους δεν είναι τόσο μακρινή. Θα πρέπει να μας έχει διδάξει ότι δυστυχώς λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Και με αυτό θα πρέπει να πορευτούμε. Μάλιστα, στοχευμένα λοιπόν μέτρα λέτε και όχι οριζόντια, έτσι? Τα στοχευμένα μέτρα είναι νομίζω πιο αποτελεσματικά, γιατί απευθύνονται στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και κατά συνέπεια ελαφρύνουν τον πόνο που επιφέρει στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, στοχευμένα και όχι οριζόντια. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εσείς, καλό απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε και πάλι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, τον κύριο Σταμάτη Περίση, μαζί μας. Ελάτε, πάμε σε αυτό το σημείο, όπως σας είπαμε ήδη, να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον Δήμαρχο της Κοπέλου, τον κύριο Σταμάτη Περίση. Κύριε Περίση, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, δεν σας ακούω καθόλου σχεδόν. Θα προσπαθήσω να με ακούσετε καθαρότερα, αν με ακούτε τώρα. Όχι, πολύ λίγο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα τώρα σας ακούω καλύτερα. Ωραία. Με αυτό που ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι μέσα στα αυτών των οριμαγδότων οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τους πάντες τους τελευταίους μήνες, έχουμε μπροστά μας όλοι μας ένα θετικό, ένα αισιόδοξο. Το καλοκαίρι που ξεκινάει, τη νέα τουριστική σεζόν, οι εκτιμήσεις είναι πολύ θετικές για το φετινό καλοκαίρι. Στη Σκόπελο τώρα πώς είναι τα πράγματα, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία και πώς είναι προετοιμασμένο το νησί για αυτή τη νέα τουριστική σεζόν που ξεκινά? Καλησπέρα σας. Η Σκόπελος καταρχήν από άποψη υποδομών και προετοιμασίας είναι πανέτοιμη. Mm-hmm. Πιο έτοιμη από κάθε άλλη φορά και πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά. Το ίδιο και οι επιχειρηματίες. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά αισιόδοξα και από τις κρατήσεις που υπάρχουν και από την κίνηση που υπάρχει και από κάθε άποψη. Το πρόβλημα στον τομέα αυτό, στο κομμάτι αυτό που θα αντιμετωπίσουμε πολύ έντονα, ο Μάης θα χαθεί για μας πλέον. Μάλιστα. Είναι οι αφήξεις των τουριστών από το αεροδρόμιο της Κιάθου στα νησιά. Σκόπελος και Αλόνισος. Ναι.
Μια προσπάθεια που έγινε από τα τουριστικά μας γραφεία και αναφέρθηκε χθες σε μια σύσκεψη που είχαμε οι δύο τουριστικές επιτροπές και οι δήμαρχοι, να αλλάξουν τα σλότς, να αλλάξουν οι ώρες αφήξεων κλπ. Δεν κατέστη δυνατόν, διότι οι Εγγλέζοι έχουν συνηθίσει συγκεκριμένες ώρες, πρώτον, και δεύτερον είναι αρκετά φθηνότερα τα απογευματινά δρομολόγια σε σχέση με τα πρωινά. Επομένως θα συνεχίσουν με έντονο ρυθμό να έρχονται με τα απογευματινά δρομολόγια από την Αγγλία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουν απόγευμα έως βράδυ στη Σκιάθο, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε στο έρθρο, στη Σκόπελο και στην Αλόγισο. Ναι. Είναι ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, απασχόλησε σύσκεψη που είχατε και με τον Δήμαρχο της Σαλονίσου, έτσι. Είναι τεράστιο θέμα, δεν είναι θέμα. Αφορά όλη την οικονομία των νησιών μας. Αν υπολογίσετε ότι αυτοί οι επισκέπτες, διότι εμάς οι Έλληνες έρχονται Ιούλιο-Αύγουστο, όλο το υπόλοιπο διάστημα από τους 5 μήνες είναι οι ξένοι τουρίστες από το αεροδρόμιο, κυρίως στη Σκιάθο. Mm-hmm. Αν υπολογίσει λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται για 7 μέρες και τη μία από τις 7 μέρες την περνάνε στη Σκιάθο υποχρεωτικά, συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε μία απώλεια συνολικού εισοδήματος και επιχειρηματική ο Δήμος και όλοι οι οργανισμοί της τάξης των 15%. Και από την άλλη μεριά έχουμε μία δυσαρέσκεια, διότι κανείς δεν ενημερώνει ότι το βράδυ θα μείνουν, γιατί όπως τους ενημερώσουν δεν θα έρθουν προφανώς. Θα χάσουν μία από τις 6, από τις 7 μέρες στο αεροδρόμιο και σε ένα οποιοδήποτε δωμάτιο να διανυκτερεύσουν και αν βρούνε, διότι το καλοκαίρι εγώ αμφιβάλλω αν θα βρίσκουν δωμάτια να τους βάζουν. Και υπάρχει και επίσης μία αναξιοπιστία των επιχειρήσεών μας έναντι των συμβολέων που κάνουν. Ναι. Διότι δεν τους λέει κανείς ότι θα μείνετε μία μέρα Σκιάθο και 6 Σκόπελο. Τους μιλάνε για 6 μέρες Σκόπελο ή 7 μέρες Σκόπελο ή 7 μέρες Αλόγισο. Όταν λοιπόν τη μία μέρα την περνάνε στην Σκιάθο και μάλιστα χωρίς να το γνωρίζουν, διότι οι άνθρωποι θέλουν να πάνε σε μία περιοχή και να μείνουν και να τη γνωρίσουν και να κάνουν πάνια, εξάλλου δεν είναι διακοπές ενός μηνός. Σωστό. Αυτό οδηγεί σε ακυρώσεις και σε χάσιμο αγορών. Μάλιστα. Τι αποφασίσατε τελικά, πού μπορέσατε να... Αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να μας πει ένα ναι ή ένα όχι στην κατανόηση που έδειξε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μόνο κατανόηση. Ναι. Δηλαδή να πηγαίνει να επιδοτηθεί μια ενδοσποραδική συγκοινωνία, ναι, η οποία ανακαλύπτει τουλάχιστον τις βραδινές αφήξεις, διότι δεν μπορούμε να πούμε... Την υπόλοιπη μέρα έχει πάρα πολύ καλή συγκοινωνία και πάρα πολλά πλοία κλπ. Όμως δυστυχώς συμβαίνει αυτό που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Είναι βέβαια ένα θέμα που δεν απασχόλησε μια σύσκεψή σας χθες. Δεν σας ακούω καθόλου. Είναι ένα ζήτημα που δεν απασχόλησε μόνο μια σύσκεψη που έγινε χθες. Είναι ένα αίτημα που μετεπιτάσσεως θέτεται τα τελευταία χρόνια και εσείς και η Αλόνισσος. Δύο χρόνια το θέτουμε το ζήτημα αυτό. Την πρώτη χρονιά είχαμε κάνει το αίτημα καθυστερημένα αφού είχαν βγει επιδοτήσεις. Την δεύτερη χρονιά υπήρχε ο COVID και όλες αυτές οι δυσκολίες, δεν υπήρχε δυνατότητα. Τώρα επί της ουσίας έπρεπε να είχε λυθεί το ζήτημα αυτό. Και πιστεύουμε, ναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπιστούμε θετικά. Επομένως θα θέλετε να προγραμματίσετε μια κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για να ζητήσετε ένα ναι ή ένα όχι, ώστε να ξέρετε πώς θα προχωρήσετε. Όχι, ξέρετε, θα δείτε διάφορα. Δύο συναντήσεις, απαιτείται ένα ξεκάθαρο ναι ή όχι. Αυτό αποφασίστηκε. Στον ομόφωνα. Ναι, με ποιο τρόπο. Μια απάντηση στο αίτημά μας που έγινε πάλι γραπτός, ναι ή όχι. Μάλιστα, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα... Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις, από ό,τι λένε επιχειρηματίες δηλαδή, οι ίδιοι. Μέσα στο καλοκαίρι. Μιλάμε για από χέρι 15% μείον, από χέρι. Εκτός από όλα τα άλλα. Δυσφήμιση, κατάργηση συμβολέων. Αυτή τη στιγμή οι ντόπιοι επιχειρηματίες αδυνατούν να κλείσουν συμβόλαια για το 23 και το 24, διότι ξέρετε τα συμβόλαια κλείνονται 2 χρόνια πριν. Αδυνατούν με αυτές τις προϋποθέσεις. Έρχονται οι τουριστικοί πράκτορες και λένε να κλείσουμε συμβόλαια για ποιο λόγο. Εσείς μας κλείνετε συμβόλαια για Σκόπελο και εμείς μία μέρα, δηλαδή το 15% της παραμονής, το βγάζουμε αλλού. Και μάλιστα δεν το κάνουν διακοπές. Κακήν κακός. Με κλειστές τις βαλίτσες, τις έχουν δίπλα τους, τις φυλάνε με το τις κλέψουμε, κάθονται στο παγκάκι. Αυτή είναι η κατάσταση. Άσχημες πολύ οι συνθήκες που περιγράφετε. Θα θέσετε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στον αρμόδιο υπουργό και αμέσως μετά θα δούμε κινητοποιήσεις.
Εντάξει, τι χρονικό. Άμεσα αυτό πρέπει να γίνει. Αν δούμε ότι σε μία-δύο εβδομάδες δεν έχουμε απάντηση, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ξανασυνεδριάσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί να υπάρχουν περιθώρια εβδομάδων. Ημερών περιθώρια υπάρχουν. Ημερών περιθώρια. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα παρακολουθούμε και εμείς μαζί σας το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε εμείς σε αυτό το σημείο τώρα προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής να υποδεχθούμε μαζί μας τον Στέλιο Τζιουβάκα για αυτά τα πολύ διαφορετικά έτσι, και πολλές φορές συγκινητικά θέματα που μας παρουσιάζει. Έτσι και σήμερα. Ήταν μια ιδιαίτερη πολύ σημαντική και ιδιαίτερη μέρα. Γιορτάζαν οι μητέρες, οι μανούλες μας. Κάθε μέρα πρέπει να τους γιορτάζουμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Αυτές λοιπόν που γεννάνε και αυτές που μεγαλώνουν τα παιδάκια. Θα δούμε τώρα ένα πολύ ωραίο βίντεο. Αξίζει να αφιερώσουμε κάποια λεπτά να διαβάσουμε λόγια σοφά που έχουν πει πολύ γνωστοί άνθρωποι. Mm-hmm. Σοφά λόγια λοιπόν, σε συντομία, αλλά περιγράφουν τι θα πει η μητέρα. Μου άρεσε πολύ βάση αυτό που λέει ότι επειδή ο Θεός δεν μπορεί να είναι παντού, έπλασε τη μητέρα. Πραγματικά πολύ συγκινητικό και πιστεύω ότι είναι και αλήθεια. Οι μανούλες μας. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βάση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα σας χαιρετήσουμε αύριο ξανά μαζί σας, στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε στις 6 το απόγευμα αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια και χαρά σε όλους. Γεια σας.